Καλησπέρα κύριε Χιόνι. Καλησπέρα. Με το ουκρανικό προφανώς θα ξεκινήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ όχι ακριβώς έχει μπει μπροστά, πάντως στέλνει ένα μήνυμα στον Πούτιν ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή εν πάση περιπτώσει. Εάν αυτό αλλάζει καθόλου τους σχεδιασμούς σας ή το πώς βλέπετε το πράγμα σε μια εποχή που... Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες ή όχι. Γίνεται συνεχώς όλο και πιο επικίνδυνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αν πάρουμε μόνο υπόψη ότι η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ανάψει το φυτίλι, το οποίο το έχουν απλώσει εδώ και πολλά χρόνια η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα, αν δούμε ότι τις τελευταίες μέρες μέσα σε αυτό το μακελιό που έχει ξεκινήσει τις δηλώσεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πλέον έχει αποκαλυφθεί το πρόσωπό της, ότι είναι μια λιτοσυμμαχία, δεν είναι περιστέμπιση της ειρήνης, έχουμε δηλώσεις για εξοπλισμούς μαμούθ, όπως από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας, ότι ακόμα και τους προϋπολογισμούς, τους αυστηρούς προϋπολογισμούς πλέον θα τους κάνουν στην άκρη για να ενισχύσουν τους εξοπλισμούς. Mm-hmm. Ότι για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ έχει κινήσει τη δύναμη ταχείας επέμβασης χώρες κοντά στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Mm-hmm. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την ανατροπή του σοσιαλισμού, mm-hmm. όπου για δεκαετίες εκεί οι λαοί ζούσαν αδελφωμένα και χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα-ίσα. Πλέον μπήκαμε σε μια νέα εποχή που όλο και χειροτερεύει. Ο κόσμος όχι απλά δεν έγινε καλύτερος, έγινε χειρότερος. Και βλέπουμε ότι οι συγκρούσεις και αντιθέσεις που υπάρχουν πλέον λύνονται με όλο και πιο βίαιο τρόπο. Όταν όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες στη γειτονιά μας, όπως και ο Πούτιν, που δεν οροδούν προουδενώς, αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, το ταμπού της εισβολής σε μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν υπαγορεύει από μόνο του μία άλλη αντιμετώπιση ως προς το αν κάποιος πρέπει να έχει αρκετό στρατό ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, τα ταμπού έχουν πέσει εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι υποκριτικά αυτά που πλέον λέγονται. Σήμερα έδωσε συνέντευξη ο Γενικός Διαγραμματέας του ΝΑΤΟ στο Τεμπέ, ναι. και μίλησε ότι για τη χειρότερη στρατιωτική επέμβαση εδώ και δεκαετίες. Mm. Ξεχάσανε το αποπλουτισμένο ουράνιο στην Ιουγκοσλαβία. Ξεχάσανε ότι διαλύσανε αυτή τη χώρα και την κάνανε κομματάκια. Ξεχάσανε τους βομβαρδισμούς στα νεκρά παιδιά. Έχουν ξεχάσει δηλαδή και προσπαθούν να κρύψουν για να δικαιολογήσουν τις πομπές τους και ότι έχουν κάνει το λαό της Ουκρανίας σάκο του μπόξ ανάμεσα στους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων των δικών τους με τα μονοπόλια της Ρωσίας. Ο αναθεωρητισμός, η διάλυση κρατών, η αλλαγή συνόρων είναι τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους τα μονοπόλια ισχυρών καπιταλιστικών κρατών για να ανοίγουν το δρόμο των κερδών τους ή για να κλείνουν το δρόμο σε άλλους. Πάνω στις πλάτες των λαών, όπως αυτό που βιώνουμε και βιώνει μάλλον με πολύ τραγικό τρόπο ο ουκρανικός λαός. Γι' αυτό είναι υποκρισία. Κύριε Χιόνι, πόσο παρακινδυνευμένη σας φαίνεται η... Βιώνουμε όχι μόνο από τους αυταρχικούς ηγέτες και τις αυταρχικές κυβερνήσεις και από τις δημοκρατικές. Γιατί στην πολεμική προετοιμασία και στο πολεμικό σφαγείο συμμετέχουν όλοι τους. Από τις δημοκρατικούς των ΗΠΑ και τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης μέχρι τον αντιδραστικό Πούτιν, γιατί όλοι τους υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Τους ολιγάρχες καπιταλιστές. Κύριε Χιόνι, ωστόσο, τι θα απαντούσατε σε κάποιον που θα σας έλεγε ότι αυτό εκ των πραγμάτων, δηλαδή το να τα βάζουμε όλα μαζί, χωρίς να λέει κανείς ότι το ΝΑΤΟ ή η Δύση γενικότερα δεν έχει κάνει επεμβάσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ο Πούτιν που κάνει επεμβάσεις και που σφάζει και βομβαρδίζει. Το να τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα μπλέντερ δεν είναι σαν να κρύβεται ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει εγκλήματα πολέμου είναι ο Πούτιν, δεν είναι όλοι μαζί. Στο μπλέντερ έχουν βάλει τον Ουκρανικό λαό. Και ο κίνδυνος είναι ότι θα βάλουν και άλλους λαούς και της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Άρα βλέπετε ευρύτερη ανάφλεξη από ό,τι καταλαβαίνω. Καταρχήν, καταδικάσαμε την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή και από τη στιγμή που μιλήσαμε μαζί, που έβαλε φωτιά στο φυτίλι που το έχουν απλώσει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε
ότι ο ουκρανικός λαός πληρώνει έναν ανταγωνισμό για τις σφαίρες επιρροής, πληρώνει έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα ελέγξει μερίδια της αγοράς εδώ και δεκαετίες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την πρωτοκαλλή επανάσταση του 2004. Δεν γίνεται να ξεχάσουμε και να βγάλουμε από την άκρη το Ευρωμεϊντάν του 2014, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εξοπλίσανε φασιστικές ομάδες για να ανατρέψουν την εκλεγμένη τότε κυβέρνηση και να ξεκινήσει ένας κύκλος που επιτάχυνε μια σειρά από ανταγωνισμούς που έχουν πάρει πλέον πολύ οξύτατο χαρακτήρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα, γιατί άμα δεν δούμε τις αιτίες στις οποίες οδηγηθήκαμε σε αυτή τη σφαγή που γίνεται αυτή τη στιγμή και το τι συμφέροντα υπηρετούνται, δεν μπορούμε να βρούμε και τη διέξοδο. Γιατί η διέξοδο υπάρχει και βρίσκεται στην πάλη των λαών για να ξεμπερδέψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και από τις κυβερνήσεις τύπου Πούτιν και από τις κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι, που υπηρετούν τους ολιγάρχες καπιταλιστές που μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αρπάξανε τον πλούτο που είχαν δημιουργήσει αδελφομένα εκεί οι λαοί, αλλά και όλες τις κυβερνήσεις αυτές, όπως τη δικιά μας, της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη και τις επίδοξες σωτήρες του αύριο, που στηρίζουν την εμπλοκή, τη συμμετοχή σε αυτά τα βρώμικα επικίνδυνα σχέδια σε βάρος του λαού. Μάλιστα. Κύριε Χιόνι, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.